Έκπληκτοι, εκπαιδευτικοί και μαθητέ βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέαμα το πρωί τη Δευτέρα, όταν πήγαν στο σχολικό συγκρότημα του 2ου, 6ου και 5ου ΕΠΑΛ, στο τέρμα τη Αγία Σοφία στην Πάτρα. Από αυτή την πύλη, εδώ πέρα διέρχονται μαθητέ πέντε σχολείων. Σοβάδε από μεγάλο τμήμα τη οροφή που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του κτηρίου αποκολλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είχαμε μια πτώση σοφάδων στην κεντρική είσοδο του σχολείου χτε το πρωί, πριν έρθουμε στις 8 η ώρα το βρήκαμε το φαινόμενο αυτό να, είναι, να έχει πραγματοποιηθεί. Το κτίριο που στεγάζει τρία επαγγελματικά λύκεια και ένα νυχτερινό με συνολικά περίπου 1.500 μαθητές βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΕΠΑΛ Κώστα Τσαχρέλια είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει και ο Δήμος έχει ενημερωθεί σχετικά. Ο Δήμος το γνωρίζει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα μόνωσης από υγρασία σε αυτό το στέγαστρο και κατά καιρούς διάφορα κομμάτια της οροφής. Αυτό εδώ δεν μα είχε προειδοποιήσει. Η υγρασία βέβαια υπήρχε, το γνωρίζει ο Δήμο. Είχαν λάβει διαβεβαιώσει ότι θα, θα πάρουν κάποια μέτρα. Στην πραγματικότητα, μέχρι χτε το πρωί δεν είχε γίνει τίποτα. Τώρα πιστεύω ότι θα κινητοποιηθούν να το προχωρήσουν. Όλοι αισθάνονται τυχεροί που το μεγάλο τμήμα τη οροφή στην είσοδο του κτηρίου υποχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο και όχι τη Δευτέρα. Οπότε και θεωρείται σχεδόν σίγουρο πω κάποιο θα τραυματιζόταν σοβαρά.